Το σημερινό podcast, αγαπημένοι φίλοι, έχει να κάνει με την νοσταλγία, έχει να κάνει με τα 90s, με τα zeros. 80s δεν νομίζω να έχει, δεν θα μπορέσω να είμαι τόσο ακριβής. Αν και αν ζητηθεί από κάποιους από εσάς που οι οποίοι είστε μεγαλύτεροι, γυραιότεροι και εμπειρότεροι και πιο σοφοί, να ασχοληθώ να κάνω μια έρευνα και να σας δείξω περί τίνος πρόκειται. 5 κατηγορίες και θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία χαρακτηρίζουν μια εποχή και μια συγκεκριμένη δομή που είχε η ζωή μας τότε και θα θυμηθούμε τα παλιά. Ήθελα να το κάνω μόνο σε ηχητικό στο Spotify, αλλά μετά σκέφτηκα ότι ξέρεις τι, μια εικόνα ίσουν 1000 λέξεις. Οπότε θα ήταν καλύτερο όσο μερικές φορές μιλάω να παίζουν κάποια πράγματα από πίσω, να τα δούμε και να θυμηθούμε πράγματα. Οι κατηγορίες που θα αναφερθούμε θα είναι οι εξής. Θα είναι ένα περιοδικό της εποχής, ένα video game της εποχής, ένα cartoon της εποχής, μια διαφήμιση της εποχής και μια στιγμή της εποχής. Οπότε, από αυτές τις κατηγορίες θα διαλέγω 2-3 ανά κάθε επεισόδιο, τις οποίες θα παίζουμε μπάλα μαζί. Εννοείται ότι περιμένω, αφού πρώτα κάνετε subscribe σε αυτό εδώ το τίμιο κανάλι, να μου γράψετε από κάτω τις δικές σας επιλογές, όσο εγώ θα λέω και όσο θα σας έρχονται, ξέρω εγώ, α, ναι όντως και αυτό θα ήταν ωραίο να ψαχτεί και να δούμε, και πάμε να μπούμε στο ψητό. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με το cartoon, έτσι, για να σας κερδίσω. Δεν θα παίξω τα πολύ ψαγμένα, θα παίξουμε μπάλα και εκεί κάποια στιγμή, αλλά πάμε λίγο στα πιο έτσι που δεν ξέρω αν είχαν πρόσβαση όλοι. Σίγουρα ξέρετε αυτό που θα πω. Κάποιοι θα το έχετε δει, κάποιοι θα έχετε ζήσει και την εποχή που παίζονταν, κάποιοι θα το έχετε διαβάσει και θα είναι μια άλλη ιστορία. Το συγκεκριμένο cartoon λεγόταν Τα Ωραιότερα Παραμύθια. Και κάθε επεισόδιο είχε και ένα από τα κλασικά παραμύθια που διαβάζαμε μικροί, είτε μας τα έλεγαν οι γονείς μας σε βιβλία, είτε οτιδήποτε. Με αυτή τη μουσικούλα που ακόμα και τώρα όταν την ακούω στο intro του και τη φωνή της τοπιού, πάντα είμαι, αχ, έγινα πάλι 5 χρονών, 7 δεν ξέρω πόσο ήμουν, κάπου εκεί. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο που θα μιλήσουμε όμως σήμερα είναι το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Όλοι ξέρετε την ιστορία, όλοι κάποια στιγμή σας την αφηγήθηκαν, τη διαβάσετε ή την είδατε κάπου σε κάποια σειρά, σε κάποια ταινία, σε κάποιο παιδικό που έπαιζε στην τηλεόραση ή οτιδήποτε, σε βιντεοκασέτα ίσως. Και έχω να πω το εξής. Είναι μια ιστορία η οποία τη βλέπεις, ας πούμε, και ακόμα και τώρα και λες ένα πολύ ωραίο παραμύθι να δείξω στο τετράχρονο παιδί μου που μόλις έχει ξεκινήσει να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, που καταλαβαίνει, ας πούμε, μπορεί να συνεννοηθεί πλέον χωρίς να κάνει για να μην καταλαβαίνουμε τι λέει, και λες, εντάξει Κωστάκι, είσαι μια χαρά αυτή τη στιγμή, μπορείς να συνεννοηθείς με τον μπαμπά σου, μπορείς να πας και να του πεις μπαμπά θέλω να με πας στο πάρκο, να σου πει ναι και να χαρείς, να σου πει όχι και να ξενερώσεις. Λοιπόν, κάτσε λίγο να σου βάλω κάτι στην τηλεόραση. Και στην ουσία του βάζουν μια ιστορία για ένα κοριτσάκι το οποίο δεν έχει τίποτα στον κόσμο, είναι μόνο του. Το μόνο που έχει είναι τα σπίρτα που πουλάει. Και στο βάζει έτσι με μια θλιμμένη μουσική, έτσι ένα νυχτερινό τοπίο με κρύο, να το νιώθεις το κρύο. Το πέρασε χωρίς να είναι καν ταινία, με σούπερ ηχητικά. Βλέπαμε μια μεταγλώτηση που ήτανε, θα μιλήσουμε μετά πώς ήτανε. Και ήδη από τις πρώτες στιγμές, από το πώς αφηγείται ο αφηγητής αυτή την ιστορία, σε πιάνει μια θλίψη και μια μιζέρια και λες, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το παιδί μου θέλω να το ζήσει αυτή τη στιγμή. Τι δεν λέγατε για λίγα σπίρτα, κύριε? Παρακαλώ, αγοράστε τα σπίρτα μου. Τι ενοχλητικά που είναι, δεν τα θέλω. Και ναι, για να σας προλάβω, σας θα πείτε, α, και εμένα μου κάνει τα ίδια. Έτσι προσγειώνεσαι. Έτσι θα προσγειωθείς. Και δεν θα βλέπεις Πέπα το Γουρουνάκι και άλλα τέτοια χαζά που είναι μόνο πολύχρωμες εικόνες και γρήγορες κινήσεις για να μένει το παιδί εκεί και να μην σε ζαλίζει. Να του δίνεις το τάμπλετ και να μην σε ζαλίζει. Θα μάθει τη ζωή από την αρχή. Τι έκανε το κοριτσάκι με τα σπίρτα? Στο μεροκάματα από μικρό παιδί είχε σπίρτα. Δεν μας λέει που τα πήρε. Δεν μας λέει ποιος ήταν ο έμπορας που της έδινε τα σπίρτα. Γιατί πόσα θα βγάλεις και με αυτά τα σπίρτα? Δηλαδή πόσο αγόραζε χοντρική το κοριτσάκι? Επίσης 7 χρονών, πού βρήκε το κεφάλαιο για να ξεκινήσει την επιχείρηση? Υπάρχουν δεδομένα και ερωτήματα που είναι να πάτε εδώ και χρόνια, παιδιά, για να μην πω αιώνες και γίνω υπερβολικός. Το συγκεκριμένο παιδικό είναι κινέζικο, κινέζικης παραγωγής. Αυτοί τα χούγια τα έχουν ακόμα από όσο ξέρω σε αυτές τις ηλικίες. Ωστόσο στη Δανία, γιατί πρόκειται για ένα δανέζικο δεν είναι, ιδανικό. Δεν θέλω να είναι δανεικό και να είναι. Σε ένα Danish poet ή fairy tale, ας πούμε,
fairy tale σίγουρα δεν είναι. Το οποίο σε βάζει κατευθείαν και στον καιρό, είναι Χριστούγεννα, δείχνει έτσι χαρούμενα πρόσωπα που πηγαίνουν για ψώνια και βλέπουν το κοριτσάκι. Θέλετε ένα σπίρτα, κύριε, θέλετε ένα σπίρτο, κύριε. Και το γράφουν όλοι εκεί που δεν πιάνει μελάνη, παιδιά. Και σου λέει, πώς θα το κάνω ακόμα χειρότερο. Ας το κάνω να κρυώνει, να το αγνοούν όλοι. Και το μόνο που έχει μείνει σε αυτό το κοριτσάκι να είναι τα σπίρτα του. Είναι αυτό και τα σπίρτα του. Και όσο νυχτώνει, το κρύο μεγαλώνει, παιδιά. Οπότε το κοριτσάκι τι είχε. Το μόνο που είχε ήταν τα σπίρτα τα οποία άναβε και ζεστενόταν. Έτσι τα έφερνε λίγο εδώ και ζεστενόταν. Στο καρτουνάκι αυτό με τα αρρωζιασμένα του μάγουλα και τη φατσούλα έτσι σαν φρατζόλα ψωμί. Και τι, όταν ένιωθε μία μικρή για κάποια δευτερόλεπτα ζέστη από το σπίρτο που άναβε, τις ερχόντουσαν αναμνήσεις και τις ερχόταν η γιαγιά της. Θυμάσαι, Γεωργάκη, θυμάσαι έτσι και εσύ να θυμάσαι τη γιαγιά στο χωριό που σου φτιάχνει το αγαπημένο σου φαγητό και μαζευόμαστε όλοι μαζί και γελάμε και είμαστε πόσο μ' αγαπάει η γιαγιά. Και ξαφνικά σβήνει το σπίρτο και λες, α, και επανέρχεσαι στην πραγματικότητα. Που έρχεται να σε μαγκώσει ένα σκυλί από το παντζάκι και λες, ωχ, και σε βλέπουν και σε κοιτάνε και σε λένε, α, το καημένο είναι μόνο του. Και σε κάνουν ακόμα χειρότερα γιατί στο κάνουμε στη μάπα. Και ξανά λες, άλλο ένα σπίρτο, δεν πειράζει, θα πουλήσω λίγα λιγότερα. Και άλλο ένα σπίρτο. Α, και να σου το φαΐ. Και να σου η αγκαλιά της γιαγιάς. Και τι γίνεται στο τέλος αυτού του ηθικού διδάγματος, αυτού του παραμυθιού, αγαπημένοι φίλοι. Έρχεται ένα ζευγάρι, ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Και βλέπει αυτό το κοριτσάκι και λέει, Χριστέ μου, αυτό το κοριτσάκι είναι μόνο του. Και το μόνο που κάνει είναι να ζεσταίνεται από αυτό το μικροσκοπικό σπίρτο. Έλα μαζί μας, έλα στο σπίτι μας να γίνεις η οικογένειά μας και να δες αυτήν την αγάπη και να έχεις μια ζωή μετά πετυχημένη, γιατί θα σε πάμε στα καλύτερα πανεπιστήμια της Δανίας, θα σπουδάσεις, θα γίνεις μεγαλογιατρός, θα έχεις πολλά λεφτά και θα σώζεις, θα ανοίξεις ένα ίδρυμα και θα σώζεις άλλες αθώες ψυχές. Αυτό είναι το τέλος που θέλουμε, αυτό είναι το τέλος που ζητάμε. Ή μήπως όχι. Ή μήπως κάποια στιγμή αυτά τα σπίρτα θα τελειώσουν και το κοριτσάκι θα βλέπει τη γιαγιά της στον ουρανό από τον παράδεισο να της κάνει, έλα μαζί, έλα. Έλα να δεις, είναι και η μαμά και ο μπαμπάς πάνω που έχουν χαιρετήσει χρόνια, είμαι και εγώ και ο παππούς, έλα μαζί. Και θα το δεις να ψοφάει στα σκαλιά, στα χιονισμένα σκαλάκια το κοριτσάκι να πηγαίνει στον ουρανό, γιατί έτσι σου λέγανε πάλι. Έχει πάει στον ουρανό και κοίταγε σαν μαλάκας. Και ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, να βλέπεις αυτό το κοριτσάκι να πεθαίνει στο κρύο και να περνάνε όλοι και να βλέπουν ένα πεθαμένο παιδάκι, να περνάνε. Αχα, μου πήρε ωραίο δώρο ο Άγιος Βασίλης. Και αυτό το συγκεκριμένο παιδικό που στο δείχνει με όλη αυτή τη θλίψη και μιζέρια που στο έχει κλιμακώσει με το κοριτσάκι να φεύγει και την αφήγηση να είναι τόσο λυπητερή, ο μεγαλύτερος καβλάντης μέσα στο στούντιο μεταγλώτησης, τι λέει, ποια ιδέα του έρχεται. Γιατί τότε οι ηθοποιοί ήτανε 5-6 που κάνανε τις μεταγλωτήσεις και κάνανε από 18 φωνές ο καθένας. Του φάνηκε τέλεια ιδέα. Την ώρα που περνάει το κοριτσάκι και το βλέπει ένα αγοράκι που δεν είχε αγοράσει σπίρτα και ήθελε, όταν το προσπέρασε πιο πριν και δεν είχε αγοράσει σπίρτα, το βλέπει νεκρό κάτω, να έχει παγώσει από το κρύο, να έχει πεθάνει από το κρύο. Και λένε, ξέρεις τι, θα ήταν υπέροχο την ατάκα αυτήν που λέει, τι κρίμα, έπρεπε να είχα αγοράσει μερικά σπίρτα και ίσως το είχα βοηθήσει. Να βάλουμε να την κάνει ο ηθοποιός που κάνει τη φωνή από τον Καπαμαρού, με τη φωνή του Καπαμαρού όμως. Τι κρίμα το κοριτσάκι. Δηλαδή να στον γκρεμίσει όλο. Να θυμηθείς κατευθείαν τυανιτές καραβίδες. Αυτό. Αυτή είναι η παιδική μας ηλικία. Κλιμάκωση, αποκλιμάκωση στα τάρταρα με τη μία. Φεύγοντας από το καρτούν, το οποίο νομίζω το καλύψαμε πλήρως, θα πάω στο video game και θα πάω σε ένα από τα αγαπημένα μου video games, το αγαπημένο μου σίγουρα στην κονσόλα του PlayStation 1 τότε, και θυμάμαι χαρακτηριστικά και την ημέρα που το ανακάλυψα. Ήταν Σάββατο, έχω ξυπνήσει κλασικά από τις 6 ώρα, 7 η ώρα προφανώς, γιατί δεν υπήρχε τηλεόραση στο δωμάτιο όπως είναι τώρα, κάθε δωμάτιο έχει μια τηλεόραση και μέχρι και στο μπάνιο έχουν τηλεοράσει για να βλέπουν τα παιδιά. Τίποτα, πήγαινε στο δωμάτιό σου 9-10 η ώρα. Αυτό είναι. Τελείωσε. Κοιμήσου απλά. Οπότε, άμα πέσει 10 ώρα για ύπνο, λογικά 6-7 η ώρα το πρωί είσαι. Μπαμ, έτσι σηκώνες. Έχω ξυπνήσει, περιμένω να δω τα αγαπημένα μου παιδικά και ο αγαπημένος αντένα που έβλεπα το Dragon Ball εκείνη την εποχή αποφασίζει, ενώ βρίσκεται
σε μια έτσι συγκεκριμένη μάχη ο Σογκόκου με έναν από τους κακούς, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αν ήταν το Άρκ με τον Πίκολο νομίζω, λέει ξέρεις κάτι, δεν φτάνουν πολλά επεισόδια για να συνεχίσουμε την ιστορία, δεν γυρνάμε το άνιμε ή το καρτούν άμα θέλετε καλύτερα 50 επεισόδια πριν, για να ξαναφτάσουμε μέχρι εκεί και να έχουμε να δείξουμε μετά. 50 επεισόδια πριν, από ό,τι σημαίνει 25 εβδομάδες, γιατί έπεσε Σάββατο και Κυριακή μόνο. Και είμαι, όχι. Οπότε έχω ξενερώσει και κόβω βόλτες σπίτι. Είχα ένα χούι από μικρός, όταν ήμουν στο σπίτι, για κάποιο λόγο, πώς πας και ανοίγεις το ψυγείο, βλέπεις ότι δεν έχει τίποτα, το ξανακλίνεις και μετά από 2 λεπτά τι κάνεις, ξανανοίγεις το ψυγείο να δεις τι έχει μέσα. Το έκανε σε όλο το σπίτι αυτό. Μ' άρεσε να ανοίγω ντουλάπια, συρτάρια. Και στο πατρικό μου σπίτι, όταν ανοίξει την πόρτα, έχει τη σκάλα την κεντρική. Δεν μένουμε σε πολυκατοικία, ρε παιδί μου. Είναι δικό μας το σπίτι. Στη σκάλα έχουμε ένα πατάρι. Και λέω, ναι. Ωραία ιδέα να πάω να ψάξω το πατάρι 8-7-8 το πρωί. Γιατί όχι. Και ανοίγοντας το πατάρι, κοιτάζω κάτω με το πανίγω την πόρτα και βλέπω δύο CD. Δύο παιχνίδια για το PlayStation. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το δεύτερο, γιατί το προσπέρασα, γιατί έμεινα στο πρώτο που το έβγαλα, που έπαιξε εκεί μπάλα. Το οποίο έγραφε στο εξώφυλλο Metal Gear Solid. Αυτό. Και είμαι εγώ, τι φάση. Γενικά έχω μια πολύ μικρή διαφορά ηλικίας με τον πατέρα μου, οπότε ήταν πιο μικρός από ό,τι είμαι εγώ τώρα, άρα τα games πήγαιναν και έπαιρναν και οι κονσόλες μέσα στο σπίτι. Υπήρχανε. Δεν ήταν ότι τα ζητούσα για να τα πάρω. Τα έπαιρνε και από μόνος του. Παίρνω αυτό το CD, το βάζω στο PlayStation για να δω αν είναι όντως για PlayStation, γιατί μπορεί να ήταν για υπολογιστή, οπότε θα πρέπει να γίνει διαδικασία. Είναι όντως για PlayStation και πραγματικά ήταν έρωτας από την πρώτη ματιά. Το παιχνίδι ήταν. Ήμουνα έτσι. Ξεκινάς και έχει κάτι cutscenes, σαν να βλέπεις ταινία. Με ό,τι αγγλικά μπορεί να ήξερες εκείνη την περίοδο, δεν σε ένοιαζε. Η μουσική, όλο αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα συνηθίσει σε παιχνίδια. Να έχει τόσο μεγάλα cutscenes σαν ιστορία που να ξεχνάς ότι πρέπει να παίξεις. Από τότε και για μήνες το έπαιζα. Γιατί τότε δεν έπαιρνες ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, θα πάρω τώρα το Dark Souls και θα παίξω μόνο Dark Souls. Άλλαζες κατά διάρκεια. Έλεγες θα βάλω και αυτό το παιχνίδι, θα βάλω και αυτό το παιχνίδι. Και έπαιζα πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Και δεν το έκανα μόνο εγώ. Τουλάχιστον στο σχολείο μου το έκαναν όλοι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το ότι είχα κολλήσει σε ένα σημείο να μην μπορώ να περάσω. Είχα κάνει τα πάντα και απλά γυρνούσα μέσα στο παιχνίδι και δεν μπορούσα να δω πώς συνεχίζει. Γιατί όταν είσαι, ξέρω, σε εκείνη την ηλικία και δεν το έχεις με το να διαβάζεις το διαλόγο, τι σου λέει το game, σου λέει σε μια φάση εκεί ο πάρε την τάδε συχνότητα στον ασύρματο για να πάρεις τον Otacon και να σου ανοίξει την πόρτα. Και έτσι συνέχιζε αυτό. Αλλά δεν το είχε δει κανένας μας. Και ακόμα θυμάμαι στο σχολείο που να είμαστε όλοι εκεί. Να παίρνει το παιδί που το βρήκε ο συμμαθητής, το βρήκε ο αδερφός, το μεγάλος του αδερφός, και να μας παίρνει τηλέφωνο έναν στα σταθερά των σπιτιών και να μας λέει πάρε το 14112 στον ασύρματο και ανοίγει μια πόρτα. Και εκεί είμαστε, ναι, θα το ξαναπαίξω επιτέλους. Γιατί πολλά παιχνίδια που μένανε στάσιμα δεν μπορούσε να το περάσει και λέει ωραία, για μένα το παιχνίδι τελείωσε εκεί. Αν περνούσαν μήνες και έμεινε εκεί και δεν μπορούσες να το περάσεις. Ή θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά το ότι όταν έπρεπε να κερδίσεις τον Psycho Mantis γινότανε αόρατος και ήθελε ένα συγκεκριμένο τρόπο που έπρεπε να σκύβεις, να περιμένεις να σου πετάξεις τα πράγματα, να σταματήσει, να εμφανιστεί, να σηκώνεσαι, να του ρίχνεις, να ξανακατεβαίνεις και είναι μια επαναλαμβανόμενη κίνηση. Ήταν η μόντα τότε που αν έπαιρνες κάποια περιοδικά που είχαν λύσεις και θα επιστρέψω μετά εκεί. Που σου έλεγε, ξέρεις κάτι, αν βγάλεις το χειριστήριο από το player 1 και το βάλεις στο player 2, μπορείς να τον βλέπεις. Και ήμουνα... Τι σκέφτηκες ρε μεγάλε ο Kojima. Τι έκανες ρε αρρώστια. Άσχετο ότι δεν χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσω γιατί το είχα περάσει ήδη έτσι ξέρω. Γενικά το παιχνίδι είναι ό,τι καλή, ακόμη και τώρα το πόσα πολλά διαφορετικά mechanics, τρόπους για να το συνεχίζεις έχει, ακόμα και αυτό με τις κάρτες που πρέπει να έχεις μια κάρτα και να πηγαίνεις σε ένα συγκεκριμένο μέρος να κάθεις κάποια ώρα για να αλλάξεις χρώμα η κάρτα και να περάσεις το μηχάνημα πριν παίξεις το Metal Gear το ρομπότ. Είναι απίστευτο όλο το game. Έχω υποσχεθεί και θα το κάνω κάποια στιγμή που θα έχω χρόνο να το κάνω live stream όλο το Metal Gear κάποια στιγμή αυτό, το Metal Gear το 1. Και η ανάμνησή μου από αυτό το παιχνίδι πραγματικά είναι κάτι το οποίο πάντα θα μένει ανεξίτηλο. Είτε είναι η μουσική που παίζει όταν σε ανακαλύπτουν, είτε όταν πεθαίνεις και υπάρχει αυτό το Snake, Snake. Είναι meme πλέον. Το χρησιμοποιούν μέχρι στο Λούμπερ το χρησιμοποιούν. Αλλά το χρησιμοποιούν κιόλας.
Και τέλος, για να επιστρέψω σε αυτό και να το συνδέσω που έλεγα πιο πριν με το ότι όταν κολλούσες ένα παιχνίδι έπρεπε να βρεις τη λύση κάπου αλλού και κάποιος να στην πει. Δεν υπήρχε ίντερνετ. Δεν μπορούσα να πάω και να πληκτρολογήσω πώς συνεχίζω από εκεί. Δεν υπήρχε ο YouTuber που κάνει walkthroughs και θα το βλέπω καρέ καρέ τι κάνει ακριβώς για να με βοηθήσει πώς θα το τερματίσω. Έπρεπε να λιώσω το παιχνίδι. Ειδικά για παιχνίδια τα οποία ήταν να ψάχνω κάθε πίξελ της οθόνης να κάνω κλικ μήπως βρω το στοιχείο. Αν δεν το έχετε ζήσει, οι νεότεροι δεν θα μπορέσετε να νιώσετε τον πόνο. Όσα Dark Souls και να έχετε παίξει τον boss 100.000 φορές, αυτή την εξερεύνηση του να βρεις το κάθε μικρό bug στο παιχνίδι να το εκμεταλλευτείς, δεν θα το βρείτε ποτέ. Μόνο μας το πει κάποιος Κινέζος που του το έδωσε ο developer και το ανέβασε στο ίντερνετ. Μόνο έτσι. Η μόνη βοήθεια που είχαμε εμείς τότε ήταν αυτά εδώ. Τα περιοδικά. Περιοδικό, το συγκεκριμένο που έπαιρνα εγώ ήταν το περιοδικό Games. Π.χ. αυτό είναι το Τεύχος 34 και 35. Έχω πάρα πολλά, πρέπει να έχω καμιά 70 τεύχη. Το Τεύχος 34, Οκτώβριος 1999, 1000 δραχμές. Ήτι 3 ευρώ. Και διαβάζω εδώ στα περιεχόμενα που έπαιρνες για να μάθεις τον κόσμο των video games και σου λέει έχει παρουσίαση Tarzan, Quake 2, WWF, Max Power Racing, είχε άρθρα τεχνολογικά, είχε φήμες και είχε και το κόλπα και τεχνικές, το οποίο σου είχε είτε κάποιους κωδικούς είτε κάποια μικρά tricks για το game και σου είχε μέσα στο συγκεκριμένο το Bugs Bunny Lost in Time, το Croc 2, το Extreme G2, το οποίο ήταν με ποδήλατα skate snowboard που ήταν τέλειο για την εποχή, Superman, Tarzan, Silent Hill στο 108, πας και έχεις Silent Hill. Για να έχετε επιπλέον επιλογές στην οθόνη επιλογών πατήστε L1, L2, R1 ή R2. Έπαιζες τέτοια μπάλα, αλλά το selling point αυτών των περιοδικών ήταν αυτά εδώ, παιδιά, που λέει λύσεις. Ας πούμε το συγκεκριμένο Τεύχος είχε λύσεις για το Ridge Racer, το 4, το Siphon Filter, το Star Wars Episode 1 Racer και άλλο ένα, ποιο είναι αυτό. Αυτό ας πούμε για το Ape Escape κλπ. Οπότε πήγαινες και σου είχε ένα αντίστοιχο walkthrough στο περίπου μέσα σε 2-3 σελίδες πώς μπορούσε να λύσει αυτό το game. Συν της άλλης, διαγωνισμοί διάολε, κέρδισε ένα Dreamcast. Μόλις κυκλοφορεί στο Dreamcast. Και μετά, όταν αφού το είχες ολοκληρώσει, τελευταία σελίδα, στο επόμενο Games, Pokemon Gotta Catch 'Em All. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο. Κυκλοφορούν όμως άλλα 147 και σαν να μην έφταναν αυτά, υπάρχουν και κρυφοί χαρακτήρες. Gling Gling, Quake 2, Lara Croft εδώ με κολαράκι έξω, επιστρέφω στο επόμενο τεύχος. Αρρώστια. X-Files. Τι να πρωτοπώ για αυτά τα πράγματα. Fighting Force 2. Τι παιχνιδάρες ήταν αυτές ρε πούστη. Σε κάθε κονσόλα 600 παιχνίδια. Και τώρα περιμένουμε 10ο χρόνο max. 10ο χρόνο. Αυτά. Κάντε like, subscribe. Αφήστε σχόλιο τα δικά σας. Στηρίξτε το κανάλι κάτω με τα link στην περιγραφή. Αυτά.